Ο Τούρκος πρόξενος στη Θεσσαλονίκη Εφέ Τζεϊλάν, βαθιά συγκινημένος, μας δείχνει τις ζωγραφιές μαθητών του Δημοτικού Σχολείου της Βεργίνας. Αγάπη, συμφιλίωση είναι μερικά από τα συναισθήματα των μικρών παιδιών προς τους δοκιμαζόμενους σεισμοπαθείς της Τουρκίας. And when it comes to your question, obviously this is the humanity I have. Στην ερώτησή σας πώς νιώθω για την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας των Ελλήνων, προφανώς αυτή είναι η ανθρωπιά. Έχω να σας δείξω κάποιες ζωγραφιές παιδιών. And this is the free expression of humanity. Αυτή είναι η ελεύθερη έκφραση της ανθρωπιάς και αυτό φαίνεται εξ ολοκλήρου. So as human beings we are part of it. Ως άνθρωποι είμαστε μέρος αυτής. Regardless of our ethnic, religious or παρά τις όποιες διαφορές, εθνικές, θρησκευτικές, στο τέλος της ημέρας, οι καταστροφές μας φέρνουν πιο κοντά. At the end of the day, such huge disasters bring us together. Έτσι μπορούν να μιλούν τα δύο μέρη. Οι πολίτες έρχονται πιο κοντά. Coming closer, and we much appreciate this. Το εκτιμώ πολύ αυτό και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τον ελληνικό λαό για την υποστήριξη των θυμάτων. To the Greek people for their support to the victims and survivors of the earthquake. Ο Τούρκος πρόξενος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου της Βεργίνας, τον οποίο και ευχαρίστησε. Bütün çocukları yanaklarından öpüyoruz, ellerini sıkıyoruz, sıcacık ellerini tutuyoruz onların. Φιλούμε τα μάγουλα των μικρών μας παιδιών, των μαθητών σας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι δηλεκτέρνε Τουρκία ηλετιώρους. Και θα μεταφέρουμε τις καλές σας ευχές στην Τουρκία. Gelecekte inşallah Türkiye'yi ziyaret etme imkanı bulurlar büyüdüklerinde. Και ευχόμαστε όταν μεγαλώσουν να έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Τουρκία. Yardım ettikleri kardeşleriyle bir araya gelirler. Και να μοιραστούν κάποια στιγμές από τη ζωή τους με τους ανθρώπους που έχουν βοηθήσει τώρα. Και να είναι πάντα μαζί. Και εγώ να σας το μεταφέρετε ότι και εμείς έχουμε, πιστεύουμε ότι έχουμε αποκτήσει πιο ισχυρούς δημιουργίας με τον τουρκικό λαό, με όλους εμάς. Και ο δικός σας πόνος είναι και δικός μας πόνος πραγματικά. Το λέω και συγκινούμε. Το τουρκικό προξενείο, όπως μας εξήγησε ο κύριο Τζεϊλάν, είναι στη διάθεση του καθενός που θέλει να βοηθήσει τους συμπατριώτες του. Ο κύριο Τζεϊλάν ενημερώνεται καθημερινά για την ανθρωπιστική βοήθεια που συγκεντρώνεται στην αποθήκη μεταφορικής εταιρείας στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί του. Ο ίδιος δείχνει να είναι σοκαρισμένος μετά τον καταστροφικό σεισμό που χτύπησε την πατρίδα του. Σε αυτές τις ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές, ο κύριο Τζεϊλάν με τους υπαλλήλους του τουρκικού προξενείου προσπαθεί να συντονίσει όσο γίνεται καλύτερα τις προσπάθειες συγκέντρωσης της ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και να βοηθήσει στην επίλυση διαφόρων ζητημάτων. Ο Τούρκος αξιωματούχος νιώθει μεγάλη ευγνωμοσύνη για τον ελληνικό λαό, για τη βοήθεια που χαρίζει απλόχερα σε μια καταστροφή την οποία χαρακτηρίζει ο ίδιος κολοσιαία. Now, the Turkish state, in collaboration with the international community, among them Greece, η τουρκική κυβέρνηση, σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο για να ανακουφίσουν τα δεινά των επιζώντων. Συντονίζουμε και παρέχουμε συμβουλές και οδηγίες σε όλους όσους θέλουν να βοηθήσουν την Τουρκία. To those who want to help Turkey. The Greek government has done a lot. Από την πρώτη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει πολλά. Έστειλε στις πληγές περιοχές τις ομάδες διασωστών. The Greek government sent two rescue teams. These were official aids. In the meantime, here in Thessaloniki, εν τω μεταξύ από εδώ στη Θεσσαλονίκη συντονίζουμε NGOs, πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις και θα τους EOD, βοηθήσουμε να μεταβούν στην Τουρκία. Την ευγνωμοσύνη του προς την ελληνική ομάδα διάωση εκφράζει με ανάρτησή του στο Facebook το προξενείο της Τουρκίας, όπου αναφέρει ότι οι εθελοντές σε συνεργασία με τουρκικές ομάδες κατάφεραν να διασώσουν τρεις ανθρώπους από τα ερείπια στην πόλη Αντιγιαμάν. Η ελληνική ομάδα έρευνας και διάωσης ΕΟΔ, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, διέσωσε τρεις πολίτες μας κάτω από τα ερείπια του Αντιγιαμάν, σε συντονισμό με τις τουρκικές ομάδες. Τους είμαστε ευγνώμονες, επισημαίνει το προξενείο στην ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται από βίντεο με σχετικό ρεπορτάζ του τηλεοπτικού καναλιού Haber Turk TV.